Στην Κοπάνη, σε πήγε πέτσε έκανε βόλτε με τον Τάιλερ. Ναι, τον Τάιλερ, μην ξεχνιόμαστε. Και δεν φταίει εδώ, δεν φταίει ο Λιάγκα και ο κάθε Λιάγκας που παρουσιάζει τον Τάιλερ. Γιατί με ρώτησε ένα φίλο, μου λέει Εσύ, ο Λιάγκα, δεν τον Κασελάκι συνέχεια. Μισό λεπτό, παιδιά. Για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Γιώργο Λιάγκα. Φταίει ο Λιάγκα που όλη μέρα κοιτάει από την κλειδαρότρυπα του σπιτιού του Κασελάκι. Καταρχά δεν κοιτάει από την κλινδυνότρυπα ο άνθρωπο. Γιατί μου λέει: Κοιτάει από την κλινδυνότρυπα, σειριζέω ήταν αυτό, τον κασελάκι και τα λοιπά. Τι κάνει. Στάσου, αδερφέ, του λέω. Ο Λιάγκα πήγε και έβαλε την κάμερα στην κλινδυνότρυπα για να δει τι κάνει ο, ο, ο Τάιλερ με τον ε, κασελάκι. Την πόρτα την άνοιξε ο κασελάκι. Την πόρτα την άνοιξε ο τύπο. Ο οποίο τον ότι είναι, ξέρω εγώ, showman, ηθοποιό, ξέρω εγώ, famous, celebrity. Και ο Λιάγκα κάνει τη δουλειά. Βάζει την κάμερα μέσα στο σπίτι του και κάνει τη δουλειά του. Γιατί εντάξει, να λέμε για τον Λιάκα για κάποια πράγματα, αλλά μην τον το πάρουμε σβάρνα τελείω. Ναι, το κάνει γιατί εκπομπή του είναι τέτοια lifestyle. Έχει μέσα, αλλά και ο πολιτικό. Αν θέλει πραγματικά να είναι αποστηρωμένο, αποστηρωμένο από Λιάκε, κλειδονότυπα δηλαδή, όχι το τον Λιάκα των ίδιο, αλλά τι εκπομπέ, τα πρωινάτικα αυτά. Γιατί ο Λιάκα κάνει μια πολιτική κριτική, κακοπροέδει πολλέ φορέ, καλοπροέδει κάποιε άλλε, αλλά δεν πάει στην κλειδονότυπα του Τάιλερ και του Κασελάκη ο Λιάκα. Το ανοίγουν την πόρτα, ρε οι άνθρωποι. Και ο Μητσοτάκη το ίδιο κάνει. Αυτοί νομίζουν ότι είναι Αμερικανοί. Νομίζουν ότι είναι Αμερικανοί πολιτικοί. Στην Αμερική το κάνουν αυτό οι πολιτικοί. Γιατί δεν είναι 10 είναι 250, εκατομμύρια, είναι 250-300 εκατομμύρια κόσμο να του δουν όλοι σε κάθε πολιτεία ξεχωριστά και να μπουν μέσα στο σπίτι του από την τηλεόραση και την περιοδότητά του. Στην Αμερική η Καρδάσιαν από την κλειδαρότυπα έγινε πάμπλουτη από ό,τι ξέρω. Κλειδαρότυπα έβαλε. Μπείτε μέσα, δείτε τι κάνω. Δηλαδή η πολιτική θα γίνει big brother. Ανοίγει ο Κασελάκη την πόρτα στον Λιάγκα, μπε σπίτι μου μετά κτλ. Κι άμα, και, λοιπά κι άμα του κάνουν κριτική, ενοχλούνται. Σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάνε. Έλα ρε παιδιά τώρα. Όχι. Διαφωνώ. Δεν φταίει ο Λιάγκα σε αυτήν την ιστορία με τον Κασελάκη. Γιατί καμιά αντιδική σα λέω με ένα φίλο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Λιάγκα φταίει. Το έχετε χάσει τελείω. Την πόρτα του άνοιξε εσεί. Άνοιξε στον Ευαγγελάτο, την πόρτα του σπιτιού του και λέει ένα 800 το πήρα, ένα 800 και η φορολογική του ήλισε έχει προβλήματα. Πού τα βρήκε τα λεφτά. Τι εγώ φταίω τώρα ή ο Μητσοτάκης που έκανε φταιω τωρα η ο νόμο για τον εαυτό του για να αγοράσει κόπεδα στα χωροχώρια. Αυτά τα κρύβουν όμως. Δεν τα λένε. Άντε γιατί. Γι' αυτό λέω υποψή που είστε Ούτε καθηγηταράδε, τα είχαμε να λέγαμε δημόσιο υπάλληλοι περισσότεροι καθηγητέ. Λέει άλλω καθηγητή πανεπιστημίου, δημόσιο υπάλληλο δηλαδή. Δουλεύει στο δημόσιο. Λίγοι είναι οι πραγματικοί καθηγητέ που κάνουν έρευνα, που μοχθούν, Γι' αυτό και η παιδεία οδηγήθηκε εδώ, στα Τάρταρα. Καθηγητέ πανεπιστημίου δηλαδή. Ο Άς λέει, μα είναι λέει πολιτικό γνωστό. Από πού είναι μεγάλε, δηλαδή ο κολοτούμπα, ο Άδρο Γεωργιάδη, από πού είναι γνωστό. Για πείτε μου από πού είναι γνωστό. Από τι κολοτούμπε του. Και τώρα τελευταία έγινε γνωστό γιατί άλλαξε το όνομά του. Λέει και το είπε ο Χίτας. Αυτό είναι μια ιστορία άλλη, προσωπική δεν με αφορά. Τι θέλω να πω. Ότι η πολιτικό σημαίνει άνθρωπο του μόχθου, τη διπλανή πόρτα. Αυτό να έρθει δίπλα για να καταλαβαίνει τον αγρότη, τον τρόφο αλλιέα, τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο, να καταλαβαίνει τον μόχθο του. Ο κομματικό σωλήνα. Και αυτό έχουμε άλλη άποψη. Και στι εθνικέ εκλογέ που θα έχουμε εδώ, θα έχουμε 400 υποψήφιου. Θα βάλουμε αγρότε, κοινοτρόφου, αλληλεί, καθημερινότητα ρε, Καθημερινούς ανθρώπους μέσα. Τέλος η πλακίτσα. Πάμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ε, εκτός από τον Πακογιάννη. Ο οποίος είπε για το... Mm. την ανοησία του. Ο Αριστοτέλης που έχει μια τελείως διαφορετική κοσμοαντίληψη σε σχέση με τον Πλάτωνα ήταν μαθητής του Πλάτωνα. Το ξέρετε ήταν μαθητή του Πλάτων Αριστοτέλης. Δεν το ξέρουν πολύ αυτό, παιδιά. Η μία κοσμοαντίληψη είχε το μεταφυσικό, ο Πλάτων, και άλλη το περισσότερο γήινο και πραγματικό, ο Αριστοτέλης. Εγώ είμαι εγκύτερα στον Αριστοτέλη. <coughs> Γεια στα λέω όλα. Αλλά λατρεύω τη σπηλιά. Όσοι διαβάζουν τη σπηλιά θα καταλάβουν. Διαβάστε θα καταλάβετε πολλά για το τι βλέπετε, τι σας δείχνουν να βλέπετε και τι πραγματικά υπάρχει πίσω από τη φωτιά και τη σκιά. Μέσα στη σπηλιά. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Όπως όταν αναφέρθηκα, γιατί μιλάμε για ηλιθίους, στη θεωρία του μαύρου κύκνου. Πολλές φορές μιλάω για πράγματα, αλλά πολλοί από εσά επειδή δεν τα ξέρετε, τα διακομωδείτε. Όπως και διαγράμματα Ούγκανα Όρξ, που αμφισβητούν ή αμφισβητούσαν την ύπαρξη των χειρογράφων του Αβγάρου και του Ισού. Μα υπάρχουν, τι να κάνω, φταίω εγώ, υπάρχει στη Μόνη διονυσίου. Δεν θα αλλάξω εγώ επιστημονική άποψη, ιστορική αντίληψη, επειδή κάποιοι νέα γράμματα και μη μαθείς. Η θεωρία του μαύρου κύκνου έτυχε και κούμποσε στην έκρηξη στον Ισθμό. Αυτό που ήταν στον Ισθμό πίσω από την ιστορία είναι γνωστό. Έτσι, πληρωμένο δολοφόνο λένε, εγώ ξέρω ποιο είχε το όνομά του. Ή ένα άνθρωπο που κάνει λαθρεμπόριο πετρελαίου. Και κάποιοι που βολεύτηκαν με το γκρέμισμα τη γέφυρα και την ξανακατασκευή να πάρουν λεφτά. Αυτό είναι, παιδιά. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο. Θεωρία του μαύρου κύκνου. Όσοι μπείτε και διαβάσετε τη θεωρία αυτή, και ο Πλάτων αναφέρθηκε σε αυτήν, με μια διαφορετική έκφραση, θα αντιληφθείτε τι έγινε στον ιστιμό για να μην τρώνε παραμύθια. Με το τέλος της μαθητείας του Αλεξάνδρου, 340 π.Χ., ο Αριστοτέλης ήταν 44 ετών. Άρχισε να ετοιμάζεται για να επιστρέψει στην Αθήνα. Ήθελε να γυρίσει πίσω. Είχε μείνει 20 ολόκληρα χρόνια φυτώντας στην Ακαδημία του Πλάτωνα μέχρι το θάνατο του Σοκρατικού φιλοσόφου. Δηλαδή, Έμεινε εκεί μέχρι να πεθάνει ο δασκαλό του. 20 χρόνια. Ο Αριστοτέλη ήταν λίγο τη χλίδα, να ξέρετε. Ήταν του μυτσοτακισμού. Να περνάει καλά αυτό. Μεγάλο μυαλό, αλλά του άρεσαν. οι ωραία, έχει η χλίδη, η πολυτέλεια, η ωραία ζωή, η ευμάρεια, η ευαιμονία, η ληστική. Του άρεσαν αυτά. Ο Πλάτονα ήταν κάτι διαφορετικό αντίθετο, στο πιο μεταφυσικό. Τα συναισθήματα εκείνη τη περίοδου λοιπόν εξακολουθούσαν να τον κατακλείζουν τον Αριστοτέλη γιατί τον είχαν αναγκάσει να, να αφήσει πίσω του ο ίδιος μια ε, ευτυχισμένη ζωή που έζησε έπρεπε να φύγει και να αφήσει και πίσω του και τη βαριά απάλαια, απώλεια του θανάτου του ενός πολύ μεγάλου που τον ανάγκασαν να καταλήψει την Αθήνα τον ανάγκασαν έφυγε από την Αθήνα κυριότερα πρέπει να μείνω λίγο σε ένα σημαντικό σημείο καμπή του Αριστοτέλους ήταν η κατάληψη τη Ολύνθου Χαλκιδική από τον Φίλιππο τον Β. Γιατί το λέω αυτό, Όλυνθο. Αθηναϊκή απικία. Αθηναϊκή απικία. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. ίσως η τελειότερη ηρημοτομημένη πόλη τη αρχαιότητα. Με το υποδάμιο σύστημα. Εξαιρετικό. Εξαιρετική. Την ισοπαίδωσε ο Φίλιππος για την Αθηναϊκή απικία και γιατί επαναστάτησαν αντίον τη Μακεδονία. Εναντίον του Φιλίππ. Ο Αριστοτέλη Αθηναίος ήταν. Και μαζί με τα Στάγυρα, ο Σταγυρίτη, λάτρευε την Όλυθο πάρα πολύ. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι αυτή η κατάληψη της Ολύνθου αναζωπήρωσε στα, στους Αθηναίους αθηναϊκό πάθος ένα αντιμακεδονικό πυρετό το 357. Η Αθήνα να σκέφτεται το εξή. Η Αθήνα είναι η Αμερική η σημερινή. Διότι ναι, μεν οι Αθηναίοι έκαναν απικίε στη Χαλκιδική, αλλά τι απικίε των Αθηναίων τι έκαναν για ένα λόγο οι Αθηναίοι. Για να πάρουν τα ορχεία. Για να πάρουν πλουτοπαραγωγικέ πηγέ από την περιοχή. Γιατί ήταν η Χαλκιδική και είναι η Χαλκιδική γεμάτη με χρυσό και διάφορα άλλα μεταλλεύματα. Γι' αυτό και έκαναν ναι, αλλά οι απικίες ήταν στο υπογάστριο, στο ζωτικό χώρο των Μακεδόνων. Οι οποίοι βέβαια μέχρι τον αξίο έφταναν, αλλά αργότερα ήσαν να απλώνονται ανατολικότερα. Διότι οι Χαλκιδικοί και οι Σέρε, μέχρι να έρθουν οι Μακεδόνε, ήταν θράκοι. Οι θράκοι ήταν μέχρι τον Όλυμπο, παιδιά. Σε κάποια περίοδο, θράκη ήταν και η Θεσσαλία μαζί με τι υπόλοιπε βόρειε περιοχέ. Θρακικά φύλλα ήταν εκεί. Οι Μακεδόνε ήταν μετά από την πίσω πλευρά των, του Βερμίου και κατέβηκαν προ τα κάτω και αφομοίωσαν τα τραγικά φύλλα και ενώθηκαν. Αυτό έγινε. ο Μετά το θάνατο του μεγάλου Πλάτωνος είχε αλλάξει η διεύθυνση η Ακαδημία του Πλάτωνα. Δεν ήταν η ίδια. Την ανέλαβε ο Ανιψιός του Πλάτωνα ο Σπεύσιπος. Ένας άλλος φιλόσοφος. Ο Σπεύσιπος κρεοκράτη και ο Αριστοτέλης αποτελούσαν την τριάδα των εκλεκτών μαθητών του μεγάλου δασκάλου. Ο μέγας δάσκαλος Αριστοτέλης, ε, Πλάτωνας, επέλεξε αυτούς τους τρεις εξαιρετικούς μαθητές ως τους καλύτερους μαθητές τους. Αυτό επιτάχυνε την απόφαση του Αγυρίτη Φιλοσόφου για να εγκαταλείψει την Αθήνα. Το όνειρό του δηλαδή του Αθηναίου Αριστοτέλους ήταν να επιστρέψει στην Αθήνα και να αναλάβει τη σχολή. Την πρώτη περίοδο που άφηνε πίσω του την χαρακτήριζε η ποιοτική ανασχόλησή του. Δηλαδή με την καρποφόρα φιλοσοφία. Δηλαδή έφυγε με μια φορά αλλά ασχολήθηκε περισσότερο με τον Αλέξανδρο, με τον Φίλιππο, με την γαλούχηση. Όχι μόνο του Αλεξάνδρου αλλά και των συμμαθητών του. Ακούστε λίγο. Την παιδεία του Αριστοτέλους την είχαν και οι συμμαθητέ του. Ο Πτολεμαίος, μεγάλη μορφή. Έτσι. Ο Φιλότα, μεγάλη μορφή. Δηλαδή είχαν την ίδια γνώση, την ίδια εκπαίδευση. Και στρατιωτική και φιλοσοφική. Ο... Στην 20η του παρουσία επάνω ο Αριστοτέλης έγραψε πάρα πολλά βιβλία. Έχει ένα τεράστιο συγγραφικό έργο. Με βάση του πλατωνικούς προβληματισμού. Τι έκανε δηλαδή ο Αριστοτέλης. πήρε τον Πλάτωνα και από το μεταφυσικό πεδίο και επίπεδο που ο Πλάτωνας έψαχνε τα πράγματα, τα μετέφερε σε ένα γήινο περιβάλλον και προσπάθησε με τη λογική ο Αριστοτέλης να ερμηνεύσει αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Ήτανε πραγματιστή. Και έτσι αυτό τον βοήθησε να αναπτύξει τη δική του κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη την αριστοτελική κοσμοθεωρία, η οποία απορρίπτει τη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνος. Δηλαδή, ο Μεν Πλάτωνας, ο δάσκαλός του, μιλούσε για τη θεωρία του Πλάτωνος, έτσι, των ιδεών, και ο άλλος ήρθε και του ανέτρεψε τη θεωρία με επιχειρήματα δικά του. Τότε διατύπωσε τις απόψεις περί την διαλεκτική, την τέχνη του λόγου και την επιστημονική απόδειξη. Δηλαδή, ο ίδιο έλεγε ότι ναι, μεν μπορεί να είσαι δεινό ρήτορα, να είσαι καλό ρήτορα, όπω ο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά εάν δεν μπορεί να αποδείξει αυτό που λε, είσαι δημοκόπο. Αυτό είναι ο Γεωργιάδη. Γιατί η ρήτορα είναι. Το είδαν και οι Δεν έχουν τη διαλεκτική ως μέθοδο, το τονίζω, απόδειξη των όσο λένε, αλλά παραπλάνησης αυτών που τους ακούει. Είναι τελείω διαφορετικά αυτά. Με το τέλος αυτής της γόνιμης περίοδου, ήρθε η ώρα λοιπόν για τον κοροφαίο φιλόσοφο τον 4ο αιώνος να αφήσει όλα τα παραπάνω και να κάνει ένα βήμα στη ζωή του παρακάτω. Να ακολουθήσει τον δρόμο και να μετεγκατασταθεί στην άσο της Μικράς Ασίας. Δηλαδή έφυγε από την περιοχή και πήγε στο φίλο του τον Ερμία, τύρανο τη Αταρνέα, σημερινό ντικυλί Τουρκία. Δηλαδή, ενώ ήθελε να πάει στην Αθήνα, αναγκάστηκε επειδή έβλεπε ότι ανέλαβε άλλο στη διεύθυνση, ο συμμαχτή του, φεύγει στο φίλο του τον Ερμία. Τον κάλεσε εκεί για να πάει εκεί. Και πάει εκεί. Εκεί εγγύθηκε μια ομάδα φιλοσόφων, εκπληκτικών προσωπικότητων, που πραγματοποίησε από κοινού καινοτόμε έρευνε στη ζωολογία και βιολογία. Κοιτάξτε γιατί μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο Αριστοτέλη δεν είναι μόνο φιλόσοφο. Ζωολογία, βιολογία, ενασχόληση, κανονική. Βοτανολογία. Ασχολήθηκε με αυτά ο Αριστοτέλη. Εποχή την οποία ακολούθησε η τρίτη περίοδο, έχουμε και άλλη, δεν είναι μόνο αυτό, που άρχισε με την είδηση τη σχολή στη Μίεζα, όχι Μίζα, Μίζα είναι του Μιτζοντάκη και των υπόλοιπων υπουργών. Εδώ είναι η Μίεζα τη Συμμαχία. Η αρχαία Μίεζα κατά την οποία ανέλαβε τον ρόλο του ασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγαλύτερου στρατιλάτου όλων των εποχών. Γιατί επιμένω στον Αριστοτέλη. Και γιατί λέω ότι πρέπει εμεί οι Έλληνε στο σχολείο, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο να διαβάζουμε Αριστοτέλη. Δεν λέω από το δημοτικό, αλλά από το γυμνάσιο. Γιατί η προσέγγιση του Αριστοτέλου πραγματικά σου δίνει μία άλλη υπόσταση ανθρώπινη, και μία βιωματική σχέση με τη διαλεκτική. Κυρίως με την προσπάθεια του ανθρώπου να επικοινωνεί, επικοινωνώ εγώ με σας, αλλά και να υποχρεούται να αποδείξει αυτό που επικοινωνεί, εγώ δηλαδή, σε σας ότι είναι το σωστό. Και μέσα από αυτό βγαίνει ο διάλογος, βγαίνει η αντίθεση και η σύνθεση. Είναι μερικά πράγματα, θέλω να καταλάβετε, ότι ο Αριστοτέλης πήκε πολύ βαθιά στα νόηματα της φιλοσοφίας, αλλά στον πραγματικό κόσμο. Όχι στις ιδέες, στο ιδεατόν ή στη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνος, που άλλο να το λες και άλλο να το εφαρμόζεις. Άλλο να το αναφέρεις και άλλο να το αποδείξεις. Ο Πλάτωνας δεν μπορεί να αποδείξει. Περισσότερο ο Πλάτωνας, αν θέλετε, ήταν ψυχολόγος, ψυχίατρος, εντό αγωγικών το λέω έτσι, γιατί ασχολόταν με πράγματα τα οποία δεν είχαν ηλική υπόσταση. Έψαξε να βρει το θείο, το θεϊκό. Ο Αριστοτέλης δεν το έκανε αυτό ποτέ. Σας είπα, έγραψε, κανείς δεν ξέρει, άλλοι είναι 400, άλλοι είναι 700, άλλοι είναι 800 βιβλία. Έγραψε άπειρα βιβλία. Και τα έγραψε τόσο απλά, τόσο καλά, αν πάρετε δηλαδή πολιτικά Αριστοτέλους. Έτσι. Δηλαδή, θα μείνετε άφωνοι, παιδιά. τα μείνετε άφωνοι. Αθηνό πολιτεία το πώς αποδομεί τα επιχειρήματα του Πλάτωνος για αυτή την πολιτεία, την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος που δεν υπάρχει, είναι μόνο στο μυαλό μας. Όπως και η ιδανική δημοκρατία, δεν υπάρχει δημοκρατία. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι δημοκρατία, δεν ήταν ποτέ. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία. Ξέρετε που υπάρχει δημοκρατία. Ξέρετε, να σου το πω εγώ, που θα μπορούσε να υπάρχει δημοκρατία. Σε μια κατάσταση εξοκοσμική, έξω από τον πλανήτη. Σε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν οι διαφοροποιήσει. Διότι εγώ π.χ. δεν μπορεί να είμαι καλό στην αστροφυσική. Λέω τώρα. Ένα άλλο δεν μπορεί να είναι καλό στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η Η ισοτιμία μπορεί να υπάρχει. Η ισότητα δεν υπάρχει. Ένα άντρας με μια γυναίκα δεν είναι ίση. Ισότιμη είναι και πρέπει να είναι. Ένα παιδί με έναν 19χρονο που είναι hacker στου υπολογιστέ. Μπορεί να είναι ίσω με εμένα. Δεν ξέρω, στραβάμε εγώ από πολύ. Δεν ξέρω υπολογιστέ. Δεν ξέρω. Άρα πώ είναι ίσω. Ακόμη όμω και στη δημοκρατία για να είμαστε ίση, ξέρετε τι πρέπει να συμβεί. Να είμαστε όλοι ίδιοι. Ιδιοί, ίδιοι, ίδιοι. ίδιοι, ίδιοι. Οι ίδια χαρακτηριστικά, οι ίδιε δυνατότητε. Τότε μπορεί να γίνει να κάνουμε μια δημοκρατία όπου όλοι είμαστε ίση. Μα δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και, έχουμε, και δεν έχουμε και όλοι οι ίδιε δυνατότητε. Ο γιατρό έχει άλλε δυνατότητε. Ο υδραυλικό έχει άλλε δυνατότητε. Ο αγρότη έχει άλλε δυνατότητε. Ισότιμοι είμαστε. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό. Ίσοι δεν είμαστε. Γι' αυτό λέω: Ζούμε μια ψευδέστηση μια ψευτοδημοκρατία, η οποία καταπιέζει του κατώτερα στρώματα, του φτωχού ανθρώπου, τη μεσαία τάξη, για να καρπώνονται τα ωφέλη στο παρακράτη του κορονακίου η πλουτοκρατία. Και τα τροκτικά και τα παράστατα του δημοσίου. Ένα διάλειμμα και θα δείτε σε λίγο δύο βίντεο, τα οποία θα επιβεβαιώσουν αυτά που σα λέω και θα σα τρομάξουν. Θα μείνετε άφωνοι σε λίγο. Έλληνε 300, 1430 Σταύρου, για την ακρίβεια, κλέψαν την έδρα από την ελληνική λύση. Την έκλεψαν. Ζητάμε λοιπόν επανακαταμέτρηση, θα κάνουμε αγώνα για τη διαφάνεια, θα χτυπήσουμε τη διαφθορά, θα του λιανίσουμε, φίλε και φίλοι. Θα του τσακίσουμε στην ομότητα. όπω το διώξαμε το Μητσοτάκι από τη Βουλή. Έτσι το διώχνουμε και από την εξουσία. Εμείς το διώξαμε. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι τώρα. Να δούμε την κυρία Πρόεδρο του ΝΤΕΠ. Μάλιστα. Ένα κόμμα που δεν έπρεπε να πάρει άδεια ποτέ να κατέβει από τον Άριο Πάγο. Και είναι περίεργο όλα όσα συμβαίνουν. Κόμμα με το όνομα τουρκικό, στη Δυτική Μακεδονία φροντιστήριο με το όνομα μακεδονική γλώσσα, το παρακράτος του Κορονακίου μαζί με τον Μητσοτάκη, τον Αδρουλάκη, τον κασελάκι, τα γουστάρουν αυτά. Εμεί δεν τα κουστάρουμε αυτά. Εμεί θα του τσακίσουμε στην ομιμότητα όλου αυτού. Όποιο δεν νιώθει Έλληνα θα πάει στη χώρα που νομίζει ότι είναι η καταγωγή του. Θα του κάνουμε δωρεάν ένα τεστ DNA εμεί για να καταλάβει ο ίδιο τι κάνει λάθο. Πάρε παιδί μου το DNA σου, δε ποιο είσαι. Είσαι Έλληνα. Θε να είσαι Τούρκο, τράβα στην Άγκυρα. Τράβα στη Μογγολία. Λέω τώρα. Για να δούμε. Με την πρόεδρο του κόμματο Ειρήνη, Ισότητα και Φιλία, Κίεφ, Έλιο μετά την επικράτηση τόσο στο νομοξάντ, όσο και στο νομοροδόπη. Το σχόλιο σα. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλου του δυτικοθρακέφτε του τη τουρκική μειονότητα που πήγε στι κάλπε σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μα ακούσουμε. Επιμένετε στο χαρακτηρισμό τη μειονότητα ω τουρκική παρά τη συνθήκη Βέβαια. Σήμερα ο, κα, ο κάθε ε, που πήγε στην κάλπη και ψήφισε τον είπε Είμαι Τούρκο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όποιο πήγε εκεί ψήφισε ναι, είπε Είμαι Τούρκο. Γι' αυτό και του τρομοκρατείτε και στην περιοχή. Τα μαθαίνουμε, κυρία μου. Κοπέλα μου γλυκιά, τράβα ένα γιατρό να κάνει ένα σου λέω. Τράβα και θα δει τελικά Μογκώλα, ότι δεν είσαι. Μογκολάκι δεν είσαι. Οι Μογγόλοι που ήρθαν οι Τούρκοι αργότερα και τα λοιπά μαζί με τα μογγολικά φύλλα δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Είσαι θρακοπούλα, είσαι ελληνική καταγωγή. Κάνε DNA, το κάνουν Τουρκάλε τώρα τελευταία. Και Τούρκοι και παθαίνουν σοκ. Πολιτισμικό σοκ. Εκεί που πιστεύαν οι άνθρωποι ότι είναι Τούρκοι, ξαφνικά του βλέπουν ότι είναι Έλληνε γενετικά. Στο 60-70% του DNA του. <coughs> Άρα λοιπόν, πού είναι το κράτο. Θα τολμούσε κάποιο να κάνει ένα ελληνικό κόμμα στην Κωνσταντινούπολη ή στην Τουρκία. Ρωτώ εγώ σα. Ρωτήστε του Κούρδου τι περνάνε οι Κούρδοι. Του έχουν για πέταμα. Αφού εξαφάνισαν όλε τι μειονότητε στο δόγμα του Κεμάλ. Ένα κράτο, ένα έθνο. Αυτό ήταν το δόγμα του. Στην Ελλάδα έχει τον Κασελάκη, Αδρουλάκη, Μητσοτάκη. Ένα κράτο, πολλά έθνη. Όταν μου δείξουν ποιο κράτο λειτουργεί έτσι, με πολλά έθνη, θα το συζητήσω. Δεν υπάρχει. Πολυπολιτισμικό κράτο που υφίσταται δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Και αν μου φρένετε ω παράδειγμα τι ΗΠΑ, κάνετε λάθο. Διότι οι γηγενεί Ινδιάνοι εσφάγησαν από του εισβολεί Αγγλοσάξονε. Να ξεχνάμε αυτά, γιατί οι Αμερικανοί κανονικοί είναι οι Ινδιάνοι. Οι Σιού, οι Απάτσι, οι Σεγέν, οι Τσερόκι. Αυτοί είναι οι γηγενεί Αμερικανοί. Όλοι οι άλλοι ήταν επίλυτε. Πήγαν εδώ και 25 αιώνε και ρημάξαν τον κόσμο εκεί, τους φάξαν όλους. Τους κατασφάξανε. Έρε ε, το αίμα. Όπως κάνανε και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί οι φίλοι μας δήθεν με τον Καριμπάλδη. Μάθετε λίγο ιστορία. Μάθετε λίγο ιστορία. Η νότια Ιταλία από τη Ρώμη και κάτω από την Νάπολη και κάτω ήταν Έλληνες όλοι. Όλοι. Μάγνα, Γκρέτσια, όχι. Βυζαντινή αυτοκρατορία μέχρι το 1200 μετά Χριστόν. 1200 σας λέω, όχι 1000... 500 π.Χ. Όλη η περιοχή ήταν ελληνική. Αργότερα με τον Καρδιμπάλδη ήρθε και του ισοπαίδωσε. Του κατέκλεψε, του παρα... τους βίαζε τι γυναίκε, του ισοπαίδωσε. Και μετά ο Μουσολίνη, το ίδιο πράγμα. Για να του κάνουν Ιταλού. Αλλά ακόμη και τώρα παραμένουν Έλληνε. Γι' αυτό σα λέω ότι δεν μαθαίνουμε ιστορία. Γι' αυτό και είπα ότι οι Ιταλοί, οι Λοβαρδοί κυρίω, από το βορρά, γιατί στο βορρά μένουν κέντρο και δυτικά και ανατολικά, είναι γερμανικά φύλλα. Δυτικά υπάρχουν γερμανικά φύλλα και κάποιοι γαλάτε ελάχιστα, σύνορα και στο Μονακό. Ελάχιστοι. Αυτά στα λόγια να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ένα βίντεο ντροπή. Ήταν πάρα πολύ και στα κανάλια, σε όποια μπόρεσε και πήγα, ήδη να ξέρετε κυνηγά με την ιστορία του Μέγκα, του Σκάι και του Σταρ. Δεν μπορεί εσεί να έχετε παρουσιάσει το Σούργελο 12 φορέ. Ένα σούργελο κανονικό. Πολιτικό σούργελο. Βουλευτέ, κομμάτων, σούργελα, όλα πέραν από εκεί. Και εμεί να μην έχουμε πάρει το μια φορά. Όχι ότι το θέλουμε, αλλά θέλουμε ίση αντιμετώπιση. Δεν γίνεται. Ο νόμο πρέπει να εφαρμόζεται. Κάναμε καταγγελία λοιπόν στο Σούργελο και αναμένουμε τι εξελίξει. Γιατί δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Δεν αντιδράσαμε το 19, δεν αντιδράσαμε το 23. Ε, αντιδράμε το 24. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Μαρινάκη να νομίζει ότι κάνει κουμάντο παντού μαζί με το Βρέτσο. Ποιο είναι ο Βρέτσο. Ποιο είναι ο κύριο Βρέτσο. Ποιο είναι και ο κύριο Μαρινάκη. Ποιο είναι και ο κύριο Αλαφούζο που είναι πάνω από τον νόμο. Δεν έχει τέτοια για μα. Θα του πάμε όλου αυτού αίμα. Και ρωτώ εσά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε στη λογική μου. Κάναμε την καταγγελία. Και καλώ την κάναμε, παιδιά. Και καλώ την κάναμε. Δεν μπορεί να παρουσιάζει σούργελα τα οποία είναι ανύπαρκτα επειδή ένα Μητυλινέο ή ένα Βελόπουλο ή ένα Γεωργακόπουλο, ένα Σταυρόπουλο, ένα Νικολόπουλο, ένα οποιοδήποτε, παιδί μου βοηθάει το Βελόπουλο, πρέπει σώνει και καλά επειδή να παρουσιάζεις αυτό και να μην παρουσιάζεις τα νόμιμα κόμματα. Δεν γίνεται. Μπάς περιπτώσει, θέλω να δούμε ένα βίντεο. Επειδή με ρωτούν πολύ. Και το είπα και στις συνεντεύξεις μου. Εγώ θέλω η Ρωσία να είναι μαζί με την Ευρώπη. Εγώ είμαι στη λογική της Λεπέν. Τι είπε η Λεπέν. Θέλω ειρήνη στην Ευρώπη και συμφωνώ με τον Τραπ. Έτσι είπε η Λεπέν. Και εγώ λέω, θέλω ειρήνη στην Ευρώπη, το λέω εδώ και χρόνια και συμφωνώ με τον Τραμπ και με όλου όσοι θέλουν μια Ευρώπη με ειρήνη, χωρί πολέμου, με ευημερία των πολιτών και των λαών και όχι φτώχεια και πείνα. Αυτό θέλω. Και αυτό μπορεί να γίνει να σταματήσει ο πόλεμο στην Ουκρανία. Όσοι συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα πεινάει. Και ενεργειακά και σε πρώτε ύλε και σε παραγωγικό μοντέλο. Γι' αυτό και λέω: Στοπ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το αντίθετο λέει ο Μητσοτάκη, ο Κασελάκη και ο Ανδρουλάκη. Αυτό λένε. Αυτό είναι. Το, οι δύο πόλοι είμαστε. Είμαστε ο πόλος της πατριωτικής διακυβέρνησης και είναι ο πόλος της εθελόδουλης διακυβέρνησης. Επιλέξτε επιτέλους. Δείτε λοιπόν τι λέει ο Μπορέλ, ο γνωστός Μπορέλ, για ποιο λόγο πολεμάμε στην Ουκρανία ως Ευρωπαίοι εμείς. Για να το δούμε. We cannot afford Russia to win this war. Otherwise, the U.S. and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. It is also in the, in the interest of the U.S. as a global player, someone who has to be perceived as a reliable partner, a security provider to the allies. Δηλαδή, πείτε μου τώρα αυτό το άτομο, ο Μπορέλ, που σου λέει ότι εμεί πολεμάμε για τα αμερικανικά συμφέροντα και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά πρέπει να πιστεί ο πλανήτη ότι για βάλτο να παίζει για να καταλάβουν. Και δώ, μην μου δίνει ήχο, μόνο να διαβάζω τα γράμματα σιγά σιγά για να καταλάβετε τι σχιζοφρένεια επικρατεί σε αυτού που είναι στην Ευρώπη. Του υπαλλήλου των αμερικανικών συμφερόντων. Τι λέει λοιπόν, Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κερδίσει η Ρωσία αυτό τον πόλεμο. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε την πολυτέλεια να κερδίσει η Τουρκία στην Κύπρο όμω. Πάρα Διαφορετικά τα συμφέροντα των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ακούστε, συνεχίζει όμω εδώ. Θα υποστούν ζημιέ. Και εγώ ρωτώ, μέχρι σήμερα, ποιο κερδίζει από τον πόλεμο στην Ουκρανία και ποιο κανει Κερδίζει η Αμερική, χάνει η Ευρώπη. Άρα, ποια είναι τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά. Και συνεχίζει ο τύπο. Μιλάμε δηλαδή, για βλάκα. Δεν είναι θέμα μόνο για Οδωρίας, λέω. Ο Βλάξ, γιατί τέτοιου διαλέγουν. Βλάκε. Δεν είναι θέμα μόνο υποστήριξη τη Ουκρανία επειδή συμπαθούμε του Ουκρανού. Ουκρανοί Ρώσοι έτσι κι αλλιώ. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζει είναι στα συμφέροντά μα. Και επίση τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Α, δηλαδή η Ευρώπη κοιτάει τα συμφέροντα των Αμερικανών και τα δικά τη. Ω παγκοσμίου παίκτη. Τι με νοιάζει εμένα, αν θέλει η Αμερική να είναι παγκόσμιο παίκτη. Αν θέλει με τα δικά τη κρίματα, με τη δική τη πολιτική. Που πρέπει να γίνει αντιληπτό ω αξιόπιστο εταίρο. Αν βγάλατε άκρη από αυτά που είπε αυτό ο τύπο ο σχιζοφρενή, περί σχιζοφρενού πρόκειται έτσι. Αυτά που λέει δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι λογικά, είναι παράλογα. Φώναξτε και εμένα το καταλάβω. Εμείς θέλουμε ειρήνη. Δεν μας πειράξε ποτέ ούτε η Ρωσία ούτε ο Πούτιν. Και οι Αμερικανοί δεν μας πειράξαν. Μας έξαν την πλάτη δύο φορές. Με την επταετία που έριξαν τον Παπαδόπουλο για να φέρουν τον Ιωαννίδη. Με την Κύπρο που δεν κάναν τίποτα. Μας ξύσαν πολλές φορές. Με τις προκλήσεις της Τουρκίας που δεν κάνουν τίποτα. Α, αυτά. Οι πράκτορες εδώ είναι με τους Αμερικανούς. Εν Γιατί να συμμετέχω σε ένα πόλεμο που χάνει η πατρίδα μου. Ρωτώ εσάς. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Κι όμως συμμετέχουμε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.